Χαίρετε. Καλησπέρα σας από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είμαι ο Αθανάσιος Σταυρακούδης και σήμερα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια σε σχέση με ένα έργο που κάνουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπράουν και τον καθηγητή Στέλιο Μιχαλόπουλο. Είναι πολύ πιθανό να γνωρίζετε το όνομά του, καθότι πρόσφατα έχει βραβευτεί από το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως ο καλύτερος Έλληνας επιστήμονας στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Η δουλειά του είναι πάρα πολύ σημαντική και με πολύ μεγάλη διεθνή ακτινοβολία. Αξίζει κανείς να δαπανίσει λίγα λεπτά από τη ζωή του για να μάθει περισσότερα για τον καθηγητή Μιχαλόπουλο. Αυτό που θα ήθελα να σας αναφέρω όμως εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εργασία που κάνουμε σχετικά με την καταγραφή των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής. Πέρα από το επιστημονικό κομμάτι αυτής της έρευνας, νομίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό, που έχουν να κάνουν και με τον τόπο καταγωγής των προσφύγων και με τον τόπο εγκατάστασης. Αρχικά αυτό που θα ήθελα να σας δείξω δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία απεικόνιση που κάνουμε, μία καταγραφή παλαιών αρχείων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα αρχεία αυτά προέρχονται από την καταγραφή που έχει κάνει η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων το 1928. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν ψηφιοποιημένα σε μορφή σαρωμένων, σκαναρισμένων αρχείων PDF, εικόνων. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επεξεργασία και η αναζήτηση που μπορεί να κάνει κανείς εκεί μέσα. Αυτό που κάνουμε στο εργαστήριό μου δεν είναι τίποτα παρακάτω ή παραπάνω από την μεταγραφή αυτών των δεδομένων εδώ σε πίνακες οι οποίοι μπορεί να διαβαστούν μηχανικά από υπολογιστή, από ένα πρόγραμμα κτλ. Εδώ για παράδειγμα σας δείχνω την καταγωγή της δικής μου οικογένειας. Ο κύριος Σταυρακούδης ή Σταυράκουκλου Αθανάσιος του Ευστρατείου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο δικός μου παππούς, ο οποίος κατάγεται από την Απολωνία της Νικομίδιας. Αυτό που κάνουμε λοιπόν επί της ουσίας είναι να έχουμε σταδιακά, προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε όλο αυτό τον όγκο των σελίδων. Πρόκειται για κατ' εκτίμησή μας γύρω στα 250.000 ονόματα αγροτών προσφύγων, οι οποίοι στη δεκαετία του 1920 μετά τη μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Αναλύοντας λοιπόν τα δεδομένα από αυτά εδώ τα αρχεία, προσπαθούμε να βρούμε από ποιους οικισμούς της Τουρκίας, της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχουν προέλθει οι πρόσφυγες και να τους εντοπίσουμε πλέον στο χάρτη. Παρόλο που έχουν γίνει πολλές και σημαντικές δουλειές για επιμέρους περιοχές ή για επιμέρους ομάδες προσφύγων, μια τέτοια αναλυτική παρουσίαση, τουλάχιστον στη δικιά μας γνώση, δεν είναι πρόσφορο να την βρει κανείς και να την αναζητήσει. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι να αναζητούμε το μέρος το οποίο έχει δηλώσει κανείς ότι κατάγεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία, γιατί θα πρέπει να βρούμε αυτό το όνομα που προφανέστατα έχει αλλάξει, να το συσχετίσουμε με το σημερινό όνομά του στην Τουρκία και να το εντοπίσουμε πάνω σε αυτό το χάρτη. Τώρα, για περιπτώσεις που γνωρίζω καλά, όπως για παράδειγμα είναι η Απολωνία Πυρινδάκου, όπως αναφέρει ο Στράβων, τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα. Από εκεί και μετά όμως, πέρα από την προσωπική γνώση που μπορεί να έχει κανείς για ένα συγκεκριμένο τόπο, η συστηματική ανέβρεση όλων των πιθανών τόπων από τους οποίους έχουν προέλθει οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σύνθετο θέμα. Αυτό που κάνουμε εμείς έχει προχωρήσει κατ' εκτίμησή μας σε ένα βάθος περίπου στο 25%, τα σημεία δηλαδή που βλέπετε στο χάρτη, τα οποία είναι λίγο περισσότερα από 1000, κατά την εκτίμηση που έχουμε και με την κάλυψη της ανάλυσης που έχουμε κάνει, είναι περίπου στο 25 με 30%. Περίπου αναμένουμε ότι θα βρούμε αντί για 1000 γύρω στις 3,5 με 4.000 τόπους από τους οποίους κατάγεται τουλάχιστον ένας πρόσφυγας. Η δουλειά αυτή μας έχει πάρει περισσότερο από 2 χρόνια. Ελπίζουμε τώρα με την τεχνολογία και την εμπειρία που κατέχουμε στα επόμενα 2 το 25 να το κάνουμε 100%. Στη συνέχεια αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι να ψηφιοποιήσουμε πάλι με μορφή απεικόνισης σε χάρτη την απογραφή που έχει κάνει η Στατιστική Αρχή του 1928 και η οποία είναι η μόνη επίσημη καταγραφή των προσφύγων. Κατά την απογραφή δηλαδή του πληθυσμού εκείνης της περίοδου, στην οθόνη σας εδώ βλέπετε την περιοχή της Κοζάνης, ένας τόπος, ένα μέρος το οποίο υποδέχθηκε πάρα πολλούς πρόσφυγες, κυρίως από την περιοχή του Πόντου, έχει καταγραφεί τόσο συνολικός πληθυσμός,
εδώ είναι το σύνολο για παράδειγμα στην Κοζάνη, είτε κατά άντρες κατά γυναίκες, και δίπλα του υπάρχουν ακόμη τρεις στήλες οι οποίες δείχνουν τον πληθυσμό που έχει προσφυγική καταγωγή, το σύνολό του τους άντρες και τις γυναίκες. Αυτή λοιπόν τη δουλειά έχει κάνει για πρώτη φορά το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής και Υπολογιστικών Οικονομικών, και ταυτόχρονα έχουμε κάνει μια άλλη δουλειά, μια άλλη εργασία παράλληλη με αυτή, όπου εκτός από την καταγραφή των αριθμών έχουμε συσχετίσει τους οικισμούς του τότε με τους οικισμούς του σήμερα για να μπορέσουμε να τους απεικονίσουμε πάνω στο χάρτη. Αυτό έχει πάρα πολλές δυσκολίες, κυρίως γιατί τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα, τα στοιχεία της απογραφής του, της τελευταίας απογραφής από την Ελστάτ του 2011 μπορεί κανείς πολύ εύκολα να τα λάβει από τον ιστότοπο της Ελστάτ, από το statistics.gr. Και στη συνέχεια να αναζητήσει γεωγραφικές συντεταγμένες ή οτιδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Το αποτέλεσμα της δουλειάς μας προς το παρόν είναι αυτός εδώ ο χάρτης, ο οποίος περιέχει περίπου το 95% των οικισμών στους οποίους εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες το 1928, με την ένταση του χρώματος της κάθε κουκίδας να δείχνει το ποσοστό των προσφύγων που ήταν εγκατεστημένοι στο συγκεκριμένο οικισμό. Έντονο μπλε χρώμα, για παράδειγμα, όπως είναι αυτός εδώ στην Νέα Καλλικράτεια, σημαίνει ότι ο οικισμός έχει λάβει μεγάλο ποσοστό προσφύγων. Η Νέα Καλλικράτεια, για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ότι το 1928 είχε πληθυσμό 1.270 κατοίκους, εκ των οποίων οι 1.152 ήταν πρόσφυγες. Για να το κάνουμε αυτό εδώ, έχουμε δουλέψει σε αρκετά μεγάλη συνεργασία και με πολύ καλό ρυθμό με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, και από εδώ μπορούμε να πάμε και να δούμε όλες τις διοικητικές αλλαγές που έχει ο συγκεκριμένος οικισμός. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και να το εξετάσουμε, με την έννοια ότι πρέπει να έχουμε λίγο τη συνέχεια του οικισμού, η οποία, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, έχει αλλάξει πάρα πολλά ονόματα. Η Νέα Καλλικράτεια δεν ήταν πάντα Νέα Καλλικράτεια, και τα ονόματα που βλέπετε εδώ, το Μετόχι Τσαλή, δεν είναι απλώς ένα όνομα που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι αυτής τοποθεσίας, η ντόπια, το πούμε, και τα λοιπά, κάποια ντόπιο λαλά, αλλά ήταν το επίσημο όνομά του, το οποίο έχει οριστεί με το συγκεκριμένο ΦΕΚ. Καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία λόγω της αλλαγής των ονομάτων και λόγω της μη ύπαρξης ανάλογων ψηφιακών βάσεων δεδομένων εκείνη την εποχή καθιστά τη δουλειά αρκετά δύσκολη και ταυτόχρονα πιστεύω για εσάς σημαντική. Ένα άλλο πράγμα που έχουμε κάνει στη συνέχεια, προχωρώντας την καταγραφή των αγροτών προσφύγων, είναι μια αναλυτική καταγραφή τόσο ανατόπου προέλευσης των προσφύγων όσο και ανατόπου εγκατάστασης. Εδώ, για παράδειγμα, είναι το σύνολο των αγροτών προσφύγων που έχουμε εντοπίσει στα αρχεία της ΕΑΠ, της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, να κατάγονται από την Απολωνία της Προύσας ή την Απολωνία της Νικομίδιας. Η δυσκολία αυτού του εγχειρήματος, πέρα από την μεταγραφή ενός σαρωμένου αρχείου εικόνας σε ένα ψηφιακά επεξεργάσιμο αρχείο, έχει να κάνει πάλι με τις δηλώσεις των ονομάτων. Για παράδειγμα, αν θα πάμε και ανοίξουμε ένα οποιοδήποτε από αυτά εδώ πέρα τα αρχεία, το οποίο έχει αυτήν εδώ τη μορφή, θα σας πω λίγο το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι, για παράδειγμα, ότι εδώ ο κύριος Παπαγιανόπουλου ή Παπαγιανίδης Αθανάσιος του Ευστρατείου έχει δηλώσει σαν τόπο καταγωγή την Απολωνιά της Νικομίδιας. Δεν το κάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Η Νικομίδια είναι η έδρα της Επισκοπής, της Μητρόπολης, στην οποία ανήκει εκκλησιαστικά η Απολωνία. Κάποιος άλλος όμως μπορεί να δηλώσει ότι είμαι από την Απολωνία της Προύσας, επειδή η Προύσα ήταν το διοικητικό κέντρο και όχι η Απολωνία. Κάποιος άλλος γράφει, όπως βλέπετε εδώ, την Νικομίδια ολόκληρο όνομα, κάποιος άλλος χρησιμοποιεί συντομογραφία. Όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε ενοποιήσει χρησιμοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ομογενοποιήσουμε τα δεδομένα και να βρούμε όλους όσους είναι από το συγκεκριμένο μέρος, χωρίς να εμπλέκουμε άλλους οι οποίοι είναι από κάποιο άλλο. Ταυτόχρονα έχουμε κάνει το ανάποδο, το αντίστροφο με λίγα λόγια, έχουμε βρει πού έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες, από πουδήποτε και αν έχουν έρθει.
Όπως για παράδειγμα μερικά ενδεικτικά χωριά σας δίνω εδώ, το Πεθελινό στις Σέρες, τη Νέα Πολωνία έξω από το Λαγκαδά, στο νομό Θεσσαλονίκης, τα Αλωνάκια λίγο έξω από την Κοζάνη, το Ομιλία Αττικής, το οποίο στην πραγματικότητα σήμερα είναι Μέγαρα, και τη Γουρνιά του Ηρακλείου. Αν ανοίξουμε εδώ το Ομιλία της Αττικής, πάλι θα δούμε αντίστοιχα μια λίστα με ονόματα όπως σας έδειξα και πριν. Ας δούμε για παράδειγμα τον κύριο Πασάλη Ανδρέα του Αλεξίου, λοιπόν, ο οποίος είναι εδώ μέσα, ο οποίος έρχεται από το μελί της Κρίνης έξω από την Σμύρνη, από την περιοχή της Σμύρνης, ας το πούμε έτσι καλύτερα. Ποιο είναι το πρόβλημα με το μελί? Ότι το μελί δεν υπάρχει σήμερα. Είναι κάτι που κάποτε λεγόταν μελί, στο οποίο έχουν εγκατασταθεί μόνο πρόσφυγες. Στην πορεία του χρόνου όμως το μελί έχει ενσωματωθεί στα Μέγαρα, δεν υπάρχει πια οικισμός που να καταγράφεται στο σύστημα της βάσης δεδομένων της Ελστάτ και στην απογραφή. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καθιστά το έργο πάλι πάρα πολύ δύσκολο να το ολοκληρώσουμε, και αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε τη βοήθειά σας. Από την άλλη πλευρά, με αυτά που σας έχω δείξει μέχρι στιγμής αναφέρονται στους πρόσφυγες οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε χωριά, είναι οι λεγόμενοι αγρότες πρόσφυγες, και στους οποίους τη δεκαετία του 20 δόθηκε αγροτική γη. Παράλληλα με αυτό, το οποίο το έχουμε αυτή τη στιγμή να τονίσω ότι το έχουμε ολοκληρώσει σε ένα ποσοστό 25, και αυτό με 30%, μας μένει αρκετή δουλειά ακόμα. Εδώ στον τόπο προέλευσης έχουμε προχωρήσει αρκετά, στον τόπο εγκατάστασης είμαστε λίγο πιο πίσω. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο κάνουμε επίσης είναι η καταγραφή των λεγόμενων αστών προσφύγων. Αυτοί οι οποίοι δεν εγκαταστάθηκαν σε χωριά, δεν τους δόθηκε αγροτική γη, αλλά βρέθηκαν στις πόλεις όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, η Πάτρα, η Καβάλα και το Ηράκλειο και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να ψηφιοποιήσουμε αρχεία τα οποία αναφέρονται στους εκλογικούς καταλόγους εκείνης της εποχής, όπως είναι αυτό που βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας, τον εκλογικό κατάλογο προσφύγων του Δήμου Αθηναίων της περίοδου 1922, 23 και 24. Εκείνη την εποχή, όπως πιθανά ξέρετε, οι πρόσφυγες καταγράφονταν στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά ξεχωριστά, ήταν ακόμα αμφίβολο αν θα τους δινόταν μόνιμο εκλογικό δικαίωμα ή για διάφορους άλλους λόγους τέλος πάντων. Και έτσι καταλήγουμε σε λίστες όπως είναι τούτη εδώ, την οποία επίσης ψηφιοποιούμε σταδιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει και το γράμμα ε, περίπου δηλαδή, και εκεί είμαστε πάλι στο 1 τέταρτο και προχωράμε. Εδώ βέβαια χάνουμε την πληροφορία του τόπου καταγωγής, δεν ξέρουμε δηλαδή ο κύριος Αραπίδης Λάζαρος από πού προήλθε. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι την ηλικία του, το έτος του οποίου του δόθηκε το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό δικαίωμα με λίγα λόγια, και επίσης το επάγγελμά του. Αυτό για μας εδώ στο Πανεπιστήμιο είναι ένα χρυσορυχείο, δηλαδή το να γνωρίζουμε την επαγγελματική, αν θέλετε, θέση, τη θέση στην αγορά εργασίας τόσο των γηγενών όσο και των προσφύγων, και να μπορέσουμε να κάνουμε μια συγκριτική μελέτη για αυτό το πράγμα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια αυτό που θα εξετάσουμε είναι πάνω σε αυτούς εδώ τους χάρτες που σας έδειξα και πριν, την εξέλιξη που είχε ο προσφυγικός πληθυσμός ή τέλος πάντων ο πληθυσμός όλων αυτών των οικισμών της Ελλάδος ανάλογα με το ποσοστό προσφύγων που είχαν δεχτεί τότε. Ο στόχος μας είναι, αφού ενοποιήσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, να μπορέσει κανείς κάποιος οποιοσδήποτε να κάνει μια αναζήτηση και να βρει για παράδειγμα από πού έχουν προέλθει οι πρόσφυγες που έχουν αυτό το επώνυμο, πού έχουν εγκατασταθεί, και στη συνέχεια να βρει είτε τις δικές τους ρίζες είτε το συγγενών, είτε να αναζητήσει την ιστορία του τόπου του. Ελπίζουμε να σταθείτε όλοι αρρωγοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε τα δύο λόγια που είχα να σας πω. Αν έχετε κάτι να μου γράψετε ή να πείτε και να κοινοποιήσετε στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής, πολύ ευχαρίστω να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ και πάλι.